τέλος της σημερινής εκδήλωσης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ θερμά τους τρεις προσκεκλημένους ομιλητές, τον Γιώργο Τσακλίδη, πατέρα της νεαρής αγάπης που έχασε τη ζωή της στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στο δυστύχημα των Τεμπών, τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, βουλευτή και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον Θοδωρή Βαριδάκη, εργαζόμενο στο σιδηρόδρομο, εκπρόσωπο της παράταξης Δέσκη Σιδηροδρομικών. Φίλες και φίλοι, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, είχαμε μόνο μία φιλοδοξία. Την ίδια φιλοδοξία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, με τις παρεμβάσεις που κάναμε, για παράδειγμα, στον Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ή με τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε τον περασμένο Μάη, πριν από 10 μήνες, με συνδικαλιστές του σιδηροδρόμου στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ή με τις αποκαλύψεις που κάναμε για την απαράδεκτη κατάσταση των σιδηροδρόμων και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις ερωτήσεις μας στην Κομισιόν για το θέμα, αλλά και με την παρέμβασή μας πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα που διεξάγουν οι συγγενείς των θυμάτων για δικαίωση ενάντια στη συγκάλυψη, πράγμα το οποίο περνά μέσα από την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το έγκλημα αυτό, ενάντια στους νόμους της συγκάλυψης, όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που περιέγραψε πριν λίγο ο σύντροφος του Καραθανασόπουλος. Γιατί είναι πάντιμη απέτηση του ελληνικού λαού και της νεολαίας να διαλευκανθεί πλήρως το έγκλημα αυτό, για το οποίο, όπως σημειώνεται στο πόρισμα του ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, ευθύνες φέρουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Υπουργός Καραμαλής, οι προηγούμενοι υπουργοί κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης στελέχη της περιφερειακής διοίκησης αλλά και της ίδιας της εταιρείας. Από τις τοποθετήσεις των ομιλητών, ρίχνεται φως σε όλα τα βήματα που οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, στην απώλεια 57 ανθρώπων, το οποίο εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ρίχνεται φως στην κατάσταση του σιδηροδρόμου, όπως είναι σήμερα, 13 μήνες μετά το έγκλημα, όπου πραγματικά τίποτα δεν έχει αλλάξει, όπου οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο. Ακόμη, φίλες και φίλοι, επιδίωξή μας μέσα από τη σημερινή εκδήλωση είναι να ρίξουμε φως σε άλλη μια πλευρά. Εκείνη δηλαδή της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της, της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί πλάι στο παιχνίδι της συγκάλυψης από πλευράς του ελληνικού αστικού πολιτικού συστήματος υπάρχει και η ευρωενωσιακή συγκάλυψη. Καταρχάς, από τις τοποθετήσεις των ομιλητών τεκμηριώνεται ότι η ευρωενωσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης, του κομματιάσματος, της υποστελέχωσης του σιδηροδρόμου, ο ανταγωνισμός ομίλων με την εμπλοκή των λόμπι για την απόκτηση συμβάσεων έργων για τα διάφορα που μερικές φορές ήταν και ασύμβατα μεταξύ τους συστήματα ασφαλείας, έχει ως αποτέλεσμα μόλις το 7% του πλήρους δικτύου και το 14% του κυρίως δικτύου να καλύπτεται από το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας ERTMS. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάζονται μεγαλύτερα ή μικρότερα ατυχήματα, δημιουργεί τις συνθήκες για ανθρώπινο λάθος. Όμως, κατά την άποψή μας, τεκμηριώνεται ακόμη κάτι. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν γνώριζε ακριβώς όλα τα γεγονότα. Γνώριζε ακριβώς τι συνέβη και γιατί και πώς έγινε ο τεμαχισμός του ΟΣΕ. Γνώριζε ακριβώς το χάρισμα χρεών των επιχειρήσεων που έγιναν. Γνώριζε ακριβώς την πώληση του διαχειριστή της γραμμής στην Ιταλική εταιρεία το 2016. Γνώριζε επακριβώς την επιδότηση με 50 εκατομμύρια ετησίως για τη δήθεν άγονη γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Γνώριζε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι ο ίδιος, η ίδια η εταιρεία πιστοποιούσε τις συνθήκες ασφαλείας που υπήρχαν για τα συστήματα. Στην κατεύθυνση της λεγόμενης δέουσας επιμέλειας που είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος να διερευνά και να ελέγχει το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία που ο ίδιος παρέχει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σύμφωνη με όλο αυτό. Αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, και η απάντηση του Επιτρόπου Σμιτ στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ το 2020, που αναφέρθηκε ο σύντροφος ο Παπαδάκης, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, όπου λέει ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητες κατά την άσκηση των διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων τους και να διοικούνται σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς. Άρα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν λέει τα πάντα καλώς επίησαν κυβερνήσεις και μονοπόλια,
στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχο με αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο οποίος πριν εκλεγεί παρουσιαζόταν ως γνώστης των θεμάτων στο σιδηρόδρομο, με διάφορες φανφάρες, ότι δηλαδή ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα είναι όσο καλός μπορεί να είναι. Όσο καλός δηλαδή ορίζουν οι κανόνες, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Κομισιόν σήμερα να αναγορεύει ως παράγοντας λύσης και κατήγορος της κατάστασης από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλους, γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί γενεσιουργό αιτία των παραγόντων που οδήγησαν στο έγκλημα. Γι' αυτό και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μόνο ζημίες που μπορεί να προέκυψαν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πώς υλοποιήθηκαν ή πόσες παρατάσεις πάρθηκαν για τις λεγόμενες συμβάσεις. Και όχι το ίδιο το έγκλημα. Αλλά φίλες και φίλοι, ούτε και το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί σύμμαχο στον αγώνα για δικαίωση. Μιλάμε για ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο για 12 μήνες το μόνο που είχε διοργανώσει ήταν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Η μόνη οργανωμένη συζήτηση που έγινε ήταν μετά από την αναφορά που κατέθεσαν οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων στην Επιτροπή Αναφόρων του Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτό δεν μας προκαλεί έκπληξη, ούτε θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν, εάν είχε διαβάσει τις εκθέσεις για το σιδηρόδρομο που έχουν εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, τις οποίες η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει αποκαλύψει. Όπως η έκθεση του Ιουνίου του 2021, που εγκρίθηκε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης. Και δίνει παράταση στην υλοποίηση του ERTMS στο κεντρικό δίκτυο μέχρι το 2030 και στο υπόλοιπο δίκτυο έως το 2040. Με την αιτιολογία να μην επιβαρυνθούν οι όμιλοι επενδυτές, όπως η Φερόβια Δελοστάτο, μητρική εταιρεία της Hellenic Train. Να μην επιβαρυνθούν δηλαδή με το κόστος εξυγχρονισμού σειρμών, γραμμών και την τοποθέτηση των συστημάτων ασφαλείας. Έφτανε η έκθεση να προτείνει ως αντιστάθμισμα των ομίλων που αναλάμβαναν τη διαχείριση του δικτύου να τους χαρίζουν για 10 χρόνια το 75% των τελών πρόσβασης στις γραμμές. Να μην πληρώνουν τίποτα επί της ουσίας. Ή μία και μοναδική έκθεση που έχει περάσει από την Ολομέλεια μετά το έγκλημα των Τεμπών σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας των σειρμών, η οποία ασχολείται με κάθε πτυχή του πώς θα εκτοξευτούν τα κέρδη των ομίλων και των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κάθε σπιθαμή σειρμών και δικτύου για να μεταφέρονται άνθρωποι και εμπορεύματα, και στην όλη την έκθεση δεν υπάρχει ούτε μία φορά η αναφορά στη λέξη ασφάλεια. Όπως περιέγραψε ο σύντροφος Παπαδάκης, βεβαίως η έκθεση αναφέρεται στη διαχείριση των κινδύνων, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος, μετατρέποντας εργαζόμενους και επιβάτες σε παράπλευρες απώλειες και μικρότερο κόστος μπροστά στην τοποθέτηση πλήρων σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, που είναι μεγάλο κόστος και ως εκ τούτου αντιβαίνει στους κανόνες σταθερότητας προκειμένου να επιτραπεί η απόσβεση των πραγματικών επενδύσεων. Έτσι το περιγράφει η έκθεση. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των λίγων, των ομίλων, που θεωρεί κόστος τη ζωή και την υγεία του λαού. Να τη χαίρονται πραγματικά όσοι την στηρίζουν και όσοι την ξεπλένουν. Φίλες και φίλοι, το να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι αίτημα των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες δίνουν έναν μεγάλο, αξιέπαινο και αγώνα αξιοπρέπειας. Είναι απέτηση του ελληνικού λαού που το διατράνωσε και πέρσι στις μεγαλειώδεις μαχητικές διαδηλώσεις του, αλλά και φέτος. Μεγαλειώδη απεργία της 28ης Φλεβάρη, ένα χρόνο μετά το έγκλημα. Η οργή φουντώνει όλο και περισσότερο όσο συνεχίζεται η προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και ευθυνών. Και η μόνη εγγύηση ώστε αυτές οι προσπάθειες να πέφτουν πάντα στο κενό είναι ο δικός μας αγώνας. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσει το ΚΚΕ, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που έχουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε αυτό το έγκλημα ούτε να ξεχαστεί, ούτε να παραγραφεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.